Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Η Μόσχα κρατά ψηλά τους τόνους μετά το θερμό της οδιοθέσης στην Κριμαία, που όλοι εδώ θεωρούν ότι από το ρεπορτάζ του BBC και μόνο δικαιώνεται ο χαρακτηρισμός προβοκάτσια που εξ αρχής δόθηκε στην υπόθεση από την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, τη Μαρία Ζαχάροβα. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει κληθεί σήμερα για νέο αυστηρό, όπως προαναγγέλλεται, και αναβαθμισμένο πλέον διάβημα διαμαρτυρίας η Βρετανίδα πρεσβευτή στη Μόσχα, η Ντέμπορα Μπρόνερ, ενώ χθες κλήθηκε ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και οι εκπρόσωποι του συνέχισαν σήμερα να απαντούν στους Βρετανούς για την υπόθεση. Η κυρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε κατά πρόσωπο ψέματα τις δικαιολογίες των Βρετανών ότι δήθεν το ρωσικό ναυτικό έκανε ασκήσεις και ότι ήταν απλή διέλευση του βρετανικού πλοίου, καθώς όλα δείχνουν ότι ήταν μια καλοοργανωμένη συνοδεία, μάλιστα δημοσιογράφων, για να υπάρξει και η σχετική προβολή, παράσταση όπως χαρακτηρίζεται από το Ρωσικό Υπουργείο, για να τεστάρουν τις αντιδράσεις της ρωσικής πλευράς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οι συνέπειες από παρόμοια περιστατικά μπορεί να είναι βαρύτατες και ότι σε τέτοιες προκλητικές εισβολές και προκλήσεις θα δίνεται ολοκληρωμένη απάντηση. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ποια μπορεί να είναι αυτή. Μάλιστα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Ρυπκόφ, πρότεινε στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό να μετονομαστεί το πλοίο τους και αντί για Defender, να μην έχει δηλαδή ένα όνομα που δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο του, να μην λέγεται πλέον Defender, υπερασπιστής δηλαδή, αλλά Aggressor, επιτιθέμενος.